Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Υγείας Προφίλ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αισθητικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλούς και πολλές από εμάς, είτε αυτό προκύπτει μετά από απώλεια βάρους, είτε μετά από κάποια εγκυμοσύνη για τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τη χαλάρωση του δέρματος στο πρόσωπο και στο σώμα και φυσικά για το πώς αυτή αντιμετωπίζεται. Έχουμε κοντά μας τον πλαστικό χειρουργό κύριο Γιώργο Σκούρα. Κύριε Σκούρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθώς και τη συνεργάτηδα της εκπομπής μας και δημοσιογράφο, κυρία Χριστίνα Κωστοπούλου. Χριστίνα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας και σήμερα. Καλησπέρα. Και ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Κύριε Σκούρα, είναι περιζήτητες οι επεμβάσεις αποκατάστασης της χαλάρωσης? Ναι, είτε αφορούν στο πρόσωπο είτε αφορούν στο σώμα. Για διαφορετικούς λόγους μπορεί να παρουσιάζεται χαλάρωση στο πρόσωπο, για διαφορετικούς λόγους είτε στο στήθος, στην κοιλιά, στους βραχίονες, στους μυρούς. Και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής σαν αντιμετώπιση. Χριστίνα, νομίζω ότι και στην Ελλάδα είναι έτσι. Για το 2013 η κοιλιοπλαστική και η ανόρθωση στήθους ήταν οι πιο περιζήτητες επεμβάσεις όσον αφορά στις έρευνες που γίνονται μέσω ίντερνετ. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μάθουν ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία, η κατάλληλη επέμβαση για τη χαλάρωση δέρματος μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Απασχολεί πολύ κόσμο. Απασχολούν αυτά τα προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε με το πρόσωπο, κύριε Σκούρα. Πού οφείλεται η χαλάρωση του προσώπου? Να πω καταρχάς για την κοιλιοπλαστική και την ανόρθωση στήθους που ανέφερε η Χριστίνα, ότι έχουν κοινά αίτια, δηλαδή είτε συνήθως είτε σε μαζική απώλεια βάρους, είτε μετά από εγκυμοσύνη. Χαλαρώνει τόσο ο μαστός με την υπερτροφία που υπάρχει κατά την εγκυμοσύνη και το θυλασμό και την επακόλουθη ατροφία, όπως και η κοιλιά βεβαίως με την υπερδιάταση που γίνεται κατά την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια επανέρχεται εκεί που ήταν, αλλά χαλαρεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να μην την έχει απασχολήσει μετά από εγκυμοσύνη αυτό το πρόβλημα. Είναι καυτό θέμα. Και δυο μας έχουμε γεννήσει πρόσφατα. Δύσκολα επανέρχεται το σώμα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κατάλληλες μέθοδοι. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με το πρόσωπο. Ναι. Στο πρόσωπο πού οφείλεται η χαλάρωση? Στο πρόσωπο μπορεί και εκεί να οφείλεται στη μαζική απώλεια βάρους. Έτσι, η μαζική απώλεια βάρους επηρεάζει και το πρόσωπο τόσο στο δέρμα όσο και το υποκείμενο μυϊκό σύστημα. Ή βεβαίως στη γύρανση, στο πέρασμα του χρόνου. Το πρόσωπο μπορούμε να πούμε ότι μια μέση ηλικία που αρχίζει να χαλαρώνει είναι η ηλικία των 40 ετών. Αλλά σαφώς παίζουν ρόλο τα γονίδια, ο τρόπος ζωής, η έκθεση στον ήλιο, το κάπνισμα. Γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία στην ηλικία των 50 ετών παρουσιάζουν ελάχιστα σημεία χαλάρωσης και υπάρχουν και παραδείγματα πρόωρης γύρανσης. Έχουμε χειρουργήσει ασθενείς 35-36 χρονών που είχαν πρόβλημα χαλάρωσης και το διόρθωσαν με χειρουργείο. Οπότε δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία μετά την οποία σκέφτεται κανείς μια επέμβαση στο πρόσωπο? Όχι, απλά πρέπει να υπάρχει χαλάρωση. Όπως είπαμε, μια μέση ηλικία από ένα πρόσωπο αρχίζει να χαλαρώνει η ηλικία των 40 ετών. Αλλά από εκεί και πέρα εξετάζουμε τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα να έχει παρουσιαστεί χαλάρωση. Να τονίσω εδώ ότι το facelift, γιατί σε αυτό αναφερόμαστε, στη μόνη ουσιαστικά στη ριζική θεραπεία της χαλάρωσης, το facelift το οποίο κάνει ανόρθωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αποκατάστασης, αλλά δεν έχει προληπτικό ρόλο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ένα facelift προληπτικά. Πρέπει να έχει παρουσιαστεί χαλάρωση. Σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά πρέπει να υπάρχει χαλάρωση για να προβεί ο ασθενής σε facelift. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και η σωστή ερώτηση. Πού εντοπίζεται η χαλάρωση στο πρόσωπο, δηλαδή σε ποια σημεία κυρίως? Κυρίως και πάλι εξατομικεύεται το πρόβλημα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ένας γενικός κανόνας είναι ότι η γύρανση επιφέρει μια περιστροφική κίνηση στο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν γυρνάμε, το δέρμα στο πρόσωπο πέφτει από πίσω και πάνω προς τα εμπρός και κάτω. Κάνει αυτή την κίνηση, Χριστίνα. Επομένως, και τα πιο πολλά πρόσωπα χαλαρώνουν στην περιοχή του λαιμού και στην κάτω γνάθο. Επομένως, εκεί είναι που συνήθως. Και τι ακριβώς προσφέρει το facelift, πώς επανορθώνει αυτή τη ζημιά? Καταρχάς να πω ότι επειδή μίλησαμε για την περιστροφική κίνηση που κάνει το δέρμα, έτσι χαλαρώνει το δέρμα. Σαφώς όμως και με τα χρόνια χαλαρώνει και το υποκείμενο του δέρματος μυϊκό σύστημα. Μάλιστα. Και για να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα με το facelift, δηλαδή σε 10 χρόνια μετά την επέμβαση το πρόσωπο να είναι καλύτερο από ό,τι ακριβώς πριν την επέμβαση, δεν αρκεί σαφώς να δουλεύουμε μόνο στο δέρμα, πρέπει να ανορθώνουμε και το υποκείμενο μυϊκό σύστημα. Χαλαρώνει δηλαδή τόσο το δέρμα, όσο και οι περιτονίες, οι μύες που υπάρχουν κάτω από το δέρμα. Το δέρμα, ένας πολύ λεπτός ιστός, δεν μπορεί να συγκρατήσει σε βάθος χρόνου μόνο το αποτέλεσμα. Επομένως, γίνεται μια αποκατάσταση σε πολλά επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα που παρουσιάζεται χαλάρωση.
Και το αποτέλεσμα του facelift, ένα facelift λέμε ότι κρίνεται επιτυχημένο όταν δεν γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή, αν σε μια ασθενή, ένας φίλος της, ένας συγγενής της πει μετά το χειρουργείο πολύ καλό το facelift που έκανες, ποιος είναι ο πλαστικός, αυτό αυτόματα καθιστά το facelift αποτυχημένο. Δεν νοείται δηλαδή κάποιος να καταλάβει ότι ο ασθενής υπευλήθη σε χειρουργείο. Πρέπει να φαίνεται σαν να πήγε διακοπές και να ξεκουράστηκε, σαν να κοιμήθηκε μετά από καιρό, σαν να είναι πιο χαρούμενος μετά το χειρουργείο. Πιο φρέσκο πρόσωπο. Πιο, φρέσκο δηλαδή, πιο ξεκούραστο. Και ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα, μια ασθενή που μας έχετε φέρει και να συγκρίνουμε. Ναι. Εδώ είναι μια ασθενής που λόγω ηλικίας είχε χαλαρώσει το πρόσωπό της. Mm-hmm. Παρουσίαζε χαλάρωση στο λαιμό πρώτα απ' όλα, στις παριές, στα βλέφαρα. Να πω ότι σχεδόν πάντα μαζί με το facelift εκτελούμε και βλεφαροπλαστική για να διορθώσουμε τη χαλάρωση των βλεφάρων. Γιατί αν δεν κάνουμε βλεφαροπλαστική, τότε θα είναι ένα ξεκούραστο πρόσωπο με δύο κουρασμένα μάτια. Mm-hmm. Την απασχολούσαν όλα αυτά. Έγινε facelift και βλεφαροπλαστική και πήγαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι είναι φυσικό, δεν φαίνεται δηλαδή ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι πολύ έντονες οι διαφορές όταν βάλουμε τις δύο φωτογραφίες δίπλα. Όμως, επειδή κανείς δεν θυμάται το προεγχειρητικό, όλοι, ούτε οι ασθενείς βεβαίως, κυκλοφορεί με μια φωτογραφία της προεγχειρητικής της εικόνας στην τσέπη για να τη δει κάποιος, απομονώνοντας το μετεγχειρητικό, φαίνεται ένα πρόσωπο απλά ξεκούραστο. Είναι έντονες, επαναλαμβάνω, οι διαφορές πριν και μετά, όταν τα βάλουμε μαζί. Γι' αυτό και πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο οι ασθενείς μετά το χειρουργείο, χαρούμενες, σαν να βλέπουμε άλλους ανθρώπους, έχουμε ξαναπεί. Η ανασύσταση της ψυχολογίας που κάνει το lift δύσκολα συγκρίνεται με άλλη αισθητική επέμβαση. Το πρόσωπο δεν κρύβεται, αυτό που βλέπουμε σίγουρα κάθε μέρα. Ναι, επειδή το πρόσωπο δεν κρύβεται. Έρχονται λοιπόν πολύ χαρούμενοι. Και λένε, γιατρέ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, αλλά εντάξει, δεν θυμάμαι να είχα και μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε κρατήσει τις προεγχειρητικές φωτογραφίες και τις βάζουμε στους ασθενείς εκείνη την ώρα για να θυμούνται. Γιατί αλλιώς αυτό σημαίνει φυσικό αποτέλεσμα. Ξεχνάω ότι υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω ότι έτσι ήμουν, ίσως λίγο χειρότερα. Είναι εντυπωσιακό και στο λαιμό, κύριε Σκούρα, αυτό που έχει γίνει στη συγκεκριμένη ασθενή. Είναι τρομερή αποκατάσταση. Και στο λαιμό και στις παριές, και στα μαύρα δηλαδή, και στα βλέφαρα. Να πω για τις παριές, για την περιοχή αυτή δηλαδή, ότι υπάρχουν ασθενείς που μέσα στον καταιγισμό, ας πούμε, της παραπληροφόρησης έρχονται και ζητούν ενέσημα. Μάλιστα. Τα οποία ενέσημα σαφώς τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Μας λύνουν τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις, αλλά με άλλες ενδείξεις. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε χαλάρωση. Δηλαδή, μπορούμε να γεμίσουμε ρινοχυλικές άβλακες ή να ενυδατώσουμε το πρόσωπο. Όμως, να ξαναπάμε λίγο στην προηγούμενη, βλέπουμε εδώ στην παριά ότι έχει αυξηθεί και ο όγκος της παριάς και αυτό χωρίς να προσθέσει κάποιος κάτι ξένο. Όπως είπαμε, στο lift πρώτα απ' όλα ανορθώνουμε τους ιστούς που είναι κάτω από το δέρμα, τους μυς, και καθώς ανορθώνονται και επανέρχονται στη θέση που ήταν σε μια πιο νεανική ηλικία, προσθέτουν όγκο στα ζυγωματικά με φυσικό όμως τρόπο, χωρίς να βάζεις κάτι ξένο, επαναφέροντας τους ιστούς εκεί που ήταν κάποτε. Και έτσι, με αυτή την ανόρθωση, χωρίς να χρησιμοποιείται τίποτα ξένο. Επειδή έρχονται και ζητούν να μην κάνουμε lift, να βάλουμε ενέσημα να φουσκώσουμε. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να αφήσεις αδιόρθωτη τη χαλάρωση και να πας να φουσκώσεις. Εκεί φαντάζομαι είναι που δημιουργούνται οι δυσμορφίες, οι παραμορφώσεις. Ναι. Και εκεί δεν μιλάμε για κάτι φυσικό. Φαντάζομαι η συγκεκριμένη κυρία βλέπει τον εαυτό της όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του lift, αν γίνει σωστά, είναι η φωτογραφία του ανθρώπου πριν 10 χρόνια. Κύριε Σκούρα, τι διάρκεια έχει αυτό το αποτέλεσμα? Όπως είπα, αν γίνει σωστά, δηλαδή αν ανορθώσουμε το πρόσωπο τόσο σε επίπεδο δέρματος όσο και σε επίπεδο πιο εν το βάθη, δηλαδή τους μυς. 10 χρόνια μετά ή 15 χρόνια μετά, εξαρτάται και από που ξεκινάει ο καθένας, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι καλύτερο σε σχέση με ακριβώς πριν την επέμβαση. Παίζει σαφώς ρόλο και, επαναλαμβάνω, παίζει ρόλο από το που ξεκινάς. Αλλιώς να έχεις έναν ασθενή που η χαλάρωση είναι πρόσφατη, οι ιστοί μπορεί να έχουν μια κάποια χαλάρωση, δεν έχουν χάσει ακόμα τη σπαργή τους όμως. Και αλλιώς να κάνεις έναν ασθενή 75-80 ετών που θυμήθηκε ξαφνικά σε αυτήν την ηλικία ότι τον απασχολεί η χαλάρωση και έρχεται να διορθώσουμε για πρώτη φορά ένα πολύ έντονο πρόβλημα. Και ιστούς οι οποίοι έχουν χάσει τη σπαργή τους. Αλλιώς να ανορθώνεις ιστούς νεανικούς, πιο φρέσκους, πιο σφριγγυλούς, αλλιώς θα διατηρήσουν το αποτέλεσμα αυτή. Και αλλιώς ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ έντονα τα σημάδια του χρόνου. Θα πας εκεί το χρόνο πολύ πιο πίσω, αλλά δεν είσαι το ίδιο
αισιόδοξο σε σχέση με τα χρόνια που θα κρατήσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πόσο μένει στην κλινική ο ασθενής, κύριε Σκουρά? Συνήθως, καταρχάς για να πούμε δύο λόγια για την ημέρα του χειρουργείου, είναι ότι έρχεται τη μέρα του χειρουργείου, δύο ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα του χειρουργείου, υποβάλλεται σε ένα πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο, εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία, καρδιογράφημα. Στη συνέχεια περνάμε στο χειρουργείο, το οποίο σαν διάρκεια είναι περίπου 4 ώρες, αν κάνουμε και βλεφαροπλαστική, με γενική αναισθησία που είναι ο πιο ασφαλής τρόπος αναισθησίας. Στη συνέχεια ξυπνάει ο ασθενής χωρίς να πονάει, πόνο δεν έχει, η επέμβαση σε κανένα μεταγχειρητικό στάδιο, δεν δίνουμε παυσίπονα δηλαδή. Έχει επίδεσμο στο πρόσωπο μόνο για την ημέρα του χειρουργείου. Την επόμενη μέρα αφαιρείται ο επίδεσμος, κάνουμε αλλαγή, αφαιρείται ο επίδεσμος και φεύγει ο ασθενής χωρίς επίδεσμο από την κλινική. Και επανέρχεται στις δραστηριότητες του μετά από πόσο καιρό? Εξαρτάται. Τώρα, για τις δύο πρώτες εβδομάδες θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός μέχρι να αφαιρεθούν και τα τελευταία ράματα. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, επειδή χειρουργούμε, μας ρωτούν σε σχέση με τη γυμναστική, μπορεί να είναι και 20 μέρες και ένα μήνα. Εξατομικεύεται, γιατί εξαρτάται και την αντίδραση που θα δούμε στο κάθε πρόσωπο άμεσα με τη χειρητικά. Mm-hmm. Είναι αρκετά άμεσο χρονικό διάστημα όμως για ένα χειρουργείο που αποκαθιστά ένα τόσο έντονο πρόβλημα, σαν αυτό που είδαμε και στη φωτογραφία. Είναι αρκετά άμεσο και να πω ότι επειδή υπάρχει και ο μύθος ότι κλείνεσαι λόγω ειδήματος ή εκχυμώσεων, δηλαδή πρυξίματα και μελανιές, κλείνεις στο σπίτι 2 μήνες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ας πούμε ότι ένας κανόνας είναι ότι οι 10 μέρες είναι ένα όριο, ώστε μετά από αυτές να μην καταλαβαίνει ο περίγυρος ότι έχεις κάνει κάτι. Ειδήματα θα υπάρχουν και μετά, αλλά θα καταλαβαίνουμε εμείς και οι ασθενείς, όχι ο περίγυρος. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά σε κάποιες περιπτώσεις όταν δεν γίνονται και βλέφαρα μαζί, όταν είναι σκέτο το lift, χωρίς τα βλέφαρα. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει χαλάρωση των βλεφάρων ή αν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε βλεφαροπλαστική, έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε επούλωση και μπορεί στις 3-4 μέρες να μην αναγνωρίζεται. Αν είναι σκέτο lift δηλαδή, χωρίς βλέφαρα. Για 3-4 μέρες να προχωρούν στο διάδρομο καθώς έρχονται και να τους ρωτούν τι χειρουργία έχουν κάνει. Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακό λοιπόν. Ας περάσουμε τώρα, φεύγοντας από το πρόσωπο, ας περάσουμε στο σώμα και συγκεκριμένα στο μαστό. Μας μιλήσατε προηγουμένως για μια μεγάλη απώλεια βάρους, μια εγκυμοσύνη που μπορεί να προκαλέσει πτώση στο μαστό. Η ανόρθωση στήθους, τι μας προσφέρει? Η ανόρθωση του στήθους ουσιαστικά λύνει αυτό το πρόβλημα της χαλάρωσης του μαστού. Στην ανόρθωση τι κάνουμε? Αφαιρούμε ουσιαστικά το δέρμα που περισσεύει και κάποιες φορές αφαιρούμε και μικρά τεμάχια από το μαζικό αδένα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το σχήμα του αδένα. Ουσιαστικά μετά το χειρουργείο δεν υπάρχει χαλάρωση και ο μαστός είναι σε ψηλότερη θέση στο θώρακα, εκεί που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι μια επέμβαση η οποία προσφέρει μια πιο σφριγγυλή, πιο νεανική όψη στο μαστό. Χρησιμοποιείται και σιλικόνη κατά την ανόρθωση? Αυτό δεν είναι απόλυτο. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του μαστού προεγχειρητικά. Δηλαδή, αν είναι απλά πεσμένος, αν έχει απλά χαλάρωση, αλλά έχει όγκο, τότε δεν χρειάζεται να μπει κάποιο ξένο σώμα. Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλουμε να δώσουμε και να αυξήσουμε και το μέγεθος εκτός από το να το ανορθώσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ενθέματα σιλικόνης, τα οποία και σε αυτή την περίπτωση της ανόρθωσης, κάτι που ισχύει και στην αυξητική όταν γίνεται αυξητική μαστού, το ένθεμα πρέπει να μπαίνει κάτω από το μη του θώρακα, κάτω από το μείζωνα θωρακικό δηλαδή, και όχι ακριβώς κάτω από το δέρμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και στην όψη, δηλαδή να μην φαίνονται πουθενά τα όρια τη σιλικόνη, να μην φαίνεται ψεύτικο, δηλαδή να μην φαίνεται ψεύτικο ο μαστός, αλλά και στην ψηλάφιση, να μην ψηλαφάει η ασθενής τη σιλικόνη μετά την επέμβαση. Τομές, κύριε Σκούρα, φαίνονται στην αυξητική. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτή την επέμβαση και έχουμε δει ότι δεν υπάρχουν, δεν φαίνονται μάλλον σημάδια μετά το χειρουργείο. Στην ανόρθωση. Στην ανόρθωση είναι πιο εμφανή τα σημάδια. Πράγματι, στην αυξητική η τομή έχει μήκος περίπου 5 εκατοστά και γίνεται στην υπομάστιο άβλακα, ακριβώς από κάτω, δηλαδή από το μαστό, που δεν φαίνεται πρακτικά, συνήθως δεν φαίνεται καθόλου. Στην ανόρθωση όμως είναι μεγαλύτερα τα σημάδια. Το σχήμα της τομής στην ανόρθωση είναι το σχήμα του ανάποδου ταφ, του ανεστραμμένου ταφ, και αυτό έχει τη λογική του ότι διορθώνουμε τη χαλάρωση του μαστού σε δύο άξονες. Δηλαδή το κάθετο είναι ότι διορθώνουμε σε κάθετο άξονα και το οριζόντιο σε οριζόντιο άξονα. Και πρέπει πάντα να γίνονται αυτές οι δύο τομές, να διορθώνουμε δηλαδή τη χαλάρωση σε δύο άξονες, αν θέλουμε να έχουμε μια ριζική ανόρθωση του μαστού. Μάλιστα. Γιατί αν κάποιος πάει να κάνει μικρότερες τομές, να γλιτώσει σημάδια, τότε μπορεί να έχει μικρότερα σημάδια, αλλά θα έχει μικρότερα σημάδια σε ένα μαστό που θα είναι ακόμα πεσμένος ή που θα χαλαρώσει πολύ σύντομα. Για να διορθωθεί λοιπόν, μας λέτε είναι συγκεκριμένη η τεχνική και ας δούμε κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβουμε και για τι είδους σημάδια μπορεί να μιλάμε. Ναι. Εδώ πέρα, μετά από εγκυμοσύνες και λόγω ηλικίας, μια ασθενής η οποία είχε χαλάρωση στο μαστό,
Έγινε ανόρθωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή υπήρχε όγκος, είχε όγκος στο μαστό της, δεν χρησιμοποιήθηκαν ξένα σώματα, δεν είχε χρησιμοποιηθεί η σιλικόνη. Χρησιμοποιήθηκε όγκος της, ο οποίος τοποθετήθηκε ψηλότερα στο θώρακα. Φαίνεται πολύ πιο γεμάτο το στήθος. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Μια πολύ ωραία εικόνα και έχει αφαιρεθεί όλη η περίσσια του δέρματος. Βλέπουμε επίσης ότι οι τομές είναι πολύ λεπτές, δηλαδή έχει μεν τομές, αλλά με μια μέση επούλωση, μια μέση δυνατότητα επούλωση του οργανισμού, είναι σαν να έχω ζωγραφίσει εγώ με ένα ξυσμένο μολύβι, δύο γραμμές, μια κάθετη και μια οριζόντια. Για τέτοιο πάχος τομής μιλάμε. Γίνεται λευκή η γραμμή μετά, αυτό ναι, διακρίνουμε. Οι τομές βελτιώνονται για 1 με 1,5 χρόνο και τελικά, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα επούλωσης, κάτι σπάνιο, παίρνουν το χρώμα του δέρματος. Να δούμε και στο προφίλ. Ναι, εδώ φαίνεται μέχρι, στη μετεγχειρητική φαίνεται μέχρι πού φτάνει η τομή, το οριζόντιο σκέλος της τομής και βέβαια για το πού θα φτάσουμε την τομή μας καθοδηγεί η χαλάρωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι εκεί που είναι πτωτικός ο μαστός. Άμα πάμε πιο μέσα, τότε ό,τι μείνει εκτός τομής ακόμα θα έχει χαλάρωση και θα χρειάζεται ανόρθωση. Έρχεται η ασθενής για την απασχολή ανόρθωση, η χαλάρωση του μαστού, πρέπει επομένως να διορθώσουμε ριζικά τη χαλάρωση με όσο το δυνατόν μικρότερα σημάδια. Πονάει, ο ασθενής πονάει σε αυτήν την επέμβαση και πώς είναι η περίοδος ανάρρωσης. Όχι, είναι μια αίσθηση τραβήγματος, μια αίσθηση τάσης. Και δίνουμε κάποιες απλές μετεγχειρητικές οδηγίες, δηλαδή ένα στιθόδεσμο αθλητικό που θα πρέπει να φοράει για 1 μήνα μετά την επέμβαση ασθενής. Θα πρέπει να προσέχει με την άρση βάρους ή να μην τη χτυπήσει, να μην πάει σε ένα πολυσύχνα στο χώρο και τη χτυπήσει κάποιος το μαστό. Απλές οδηγίες, πόνο δεν έχει. Δίνουμε παυσίπονα, δίνουμε και κάποιες αντιβιώσεις για 8 με 10 μέρες, αλλά μέχρι εκεί. Και κάτι πολύ σημαντικό, η ψυχολογία της γυναίκας, πώς αλλάζει. Η ψυχολογία, λέμε για το πρόσωπο, το πόσο σημαντικό ρόλο έχει στην ανασύσταση της ψυχολογίας, αλλά σαφώς και ο μαστός, που είναι το σύμβολο της θηλυκότητας, σαφώς και έχει φοβερή επίδραση στην αυτοπεποίθηση της γυναίκας. Και για μια νέα κοπέλα, αλλά και για μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να δώσει, να της δώσει άλλη διάθεση, να της αλλάξει τη ζωή, να της αλλάξει την αυτοπεποίθηση τελείως, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Κύριε Σκούρα, σε σχέση με το θυλασμό, επηρεάζεται ο θυλασμός από αυτήν την επέμβαση? Όχι, δεν επηρεάζεται, γιατί εδώ συνήθως τουλάχιστον δεν αφαιρούμε αδένα ή αν αφαιρέσουμε, αφαιρούμε πολύ μικρά τεμάχια ίσα-ίσα για να δώσουμε καλύτερο σχήμα. Η ανόρθωση αφορά συνήθως σε αφαίρεση δέρματος, αφαίρεση περίσσιας δέρματος, οπότε δεν επηρεάζεται ο θυλασμός σε καμία περίπτωση. Μπορεί να γίνει επομένως και πριν από εγκυμοσύνη. Μπορεί να γίνει πριν από εγκυμοσύνη. Δεν σκέφτεται κανείς το θυλασμό σε αυτή την περίπτωση. Σκέφτεται ότι με επακόλουθη εγκυμοσύνη, η υπερτροφία και επακόλουθη ατροφία του μαστού με την εγκυμοσύνη και το θυλασμό μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το αποτέλεσμα της ανόρθωσης. Μάλιστα. Αυτό σκέφτεται κανείς, όχι το θυλασμό. Επομένως, ιδανικά, τόσο η ανόρθωση όσο και η κοιλιοπλαστική, καλό είναι να γίνονται μετά τις εγκυμοσύνες. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί έχουμε πολλά κορίτσια που έρχονται στο ιατρείο πριν τεκνοποιήσουν, 23, 24, 25 χρονών, και έρχονται μετά από μαζική απώλεια βάρους. Και με μια εικόνα στο σώμα τους που καθημερινά τις απασχολεί, τους επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, τους επηρεάζει την ψυχολογία, δεν πάνε για μπάνιο επί χρόνια γιατί φοβούνται πώς θα κυκλοφορούν. Επομένως, εδώ τα ζυγίζει κανείς, τα ζυγίζει και ο γιατρός, τα ζυγίζει και οι ασθενείς. Γιατί σε αυτή την περίπτωση το να φτιάξεις το σώμα σου και να μπορείς να ντυθείς, να μπορείς να πας για μπάνιο ή να μην τρέπεσαι γι' αυτό. Και να φτιάξεις και την ψυχολογία σου, βέβαια. Ώστε να γίνεις και μια καλή μάνα μετά. Και ας χαλάσει ελαφρώς το αποτέλεσμα μετά και να έχεις μια μικρή διόρθωση να κάνεις. Βέβαια. Και ας περάσουμε και στην κοιλιοπλαστική που αναφέρατε. Η κοιλιοπλαστική τι προσφέρει? Η κοιλιοπλαστική ουσιαστικά αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του κοιλιακού τυχώματος, είτε μετά από εγκυμοσύνες, όπως είπαμε, είτε μετά από μαζική απώλεια βάρους. Να πω καταρχάς ότι θα πρέπει όταν έρχεται μια ασθενή στο ιατρείο και την απασχολεί η αισθητική εικόνα της κοιλιάς, θα πρέπει να διαφοροδιαγνώσουμε αν είναι όντως πρόβλημα χαλάρωσης. Γιατί αν είναι για παράδειγμα μια τοπική εναπόθεση λίπους, αν έρχεται μια νέα κοπέλα για παράδειγμα η οποία έχει πολύ καλή σπαργή δέρματος και είναι κάπως φουσκωμένη η κοιλιά της λόγω τοπικής εναπόθεσης λίπους, τότε αυτό αντιμετωπίζεται με λοιπόν αρρώφηση. Μάλιστα. Μπορεί λοιπόν με μια επέμβαση πολύ πιο ήπια, η οποία δεν αφήνει τομές, να αφαιρέσουμε όλο το λίπος και με την επακόλουθη σύσφυξη που γίνεται στο δέρμα, το δέρμα συσπάται μετά τη λιπαναρρώφηση, μπορεί να έχουμε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, αν μιλάμε για μια χαλαρή κοιλιά, τότε πρέπει να προβούμε σε κοιλιοπλαστική
ή μπορεί να γίνει και ένας συνδυασμός, ναι, εφόσον υπάρχει και λίπος και χαλάρωση. Σαφώς. Μπορεί να γίνει και συνδυασμός εφόσον υπάρχει και λίπος στην περιοχή του επιγαστρίου, πάνω δηλαδή από τον οφαλό, που είναι το δέρμα που μένει μετά από την κοιλιοπλαστική. Πρώτα κάνουμε λοιπόν αναρρόφηση στην ίδια επέμβαση, το αδειάζουμε από λίπος και στη συνέχεια στην κοιλιοπλαστική τι κάνουμε. Να πω ότι, όπως είπαμε πριν για το πρόσωπο, έχει κάποια ομοιότητα εδώ ότι η χαλάρωση δεν αφορά μόνο το δέρμα, αφορά και το υποκείμενο μυϊκό σύστημα. Δηλαδή, σε σχέση με το δέρμα στην κοιλιοπλαστική, τι κάνουμε. Τεντώνουμε το δέρμα και αφαιρούμε την περίσσια. Το όλο το δέρμα που περισσεύει το αφαιρούμε. Όμως, εκτός αυτού, υπάρχει και χαλάρωση σε επίπεδο μυός. Δηλαδή, στην κοιλιά υπάρχουν, στη μέση του κοιλιακού τυχώματος υπάρχουν δύο μύες, η λεγόμενη ορθή κοιλιακή, που κανονικά είναι σε επαφή μεταξύ τους. Δηλαδή, στις κοιλιές τις μη χαλαρές είναι σε επαφή μεταξύ τους. Στις κοιλιές όμως τις χαλαρές, οι ορθοί κοιλιακοί αφίστανται, βρίσκονται σε απόσταση. Και πρέπει εμείς με την κοιλιοπλαστική, πρώτα απ' όλα, να τους ράβουμε στη μέση γραμμή, ώστε να ισχυροποιούμε το μυϊκό τείχωμα, το κοιλιακό τείχωμα. Γιατί αν αφαιρέσουμε με την περίσσια του δέρματος, τεντώσουμε το δέρμα, αλλά έχουμε ένα ασθενές μυϊκό τείχωμα από μέσα, τότε καθώς θα φουσκώνει το έντερο με αέρα, δεν θα μπορεί το δέρμα να το συγκρατήσει. Επομένως, θα φουσκώνει και πάλι η κοιλιά, απλά δεν θα είναι χαλαρή. Μάλιστα. Θα έχουμε μια φουσκωμένη κοιλιά η οποία έχει διορθεί χαλαρή. Επομένως, για να μην φουσκώνει η κοιλιά μετά την κοιλιοπλαστική, πρέπει να ανορθώνουμε, να ισχυροποιούμε και το μυϊκό τείχωμα ράβοντας τους ορθούς κοιλιακούς. Δύο και στάδια που μένουν σε επέμβαση. Και στην κοιλιοπλαστική ισχυροποίηση, όπως και στο facelift. Ακριβώς. Ισχυροποίηση πρώτα απ' όλα του μυϊκού τειχώματος και στη συνέχεια τεντώνουμε το δέρμα και αφαιρούμε την περίσσια του. Εν το βάθη λοιπόν και επιφανειακά και στο facelift και στην κοιλιοπλαστική, ναι, για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Η τομή, κύριε Σκούρα, που γίνεται στην κοιλιοπλαστική. Η τομή γίνεται στο ανώτερο όριο του τριχωτού του εφηβαίου, στο ανώτερο όριο ας πούμε του εσωρούχου. Έχει μήκος από το ένα λαγόνι μέχρι το άλλο και είναι σαν χαμόγελο σε σχήμα. Να πω ότι να τη φανταστούμε σαν την τομή της κεσαρικής, απλά μεγαλύτερη σε μήκος. Μάλιστα. Η οποία στο χρόνο, στον 1-1,5 χρόνο, παίρνει και αυτή το χρώμα του δέρματος. Μάλιστα. Να δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Καταρχάς, Χριστίνα, θα δούμε ότι από Hollywood φωτογραφίες. Βεβαίως. Γιατί και το Hollywood έχει τη χαλαρωσή του. Κύριε Σκούρα, όχι μόνο εμείς οι απλές κινηθλητές, θνητές, τι και αν είναι διάσημες και έχουν πολλούς ανθρώπους και χρήματα να προσέχουν τον εαυτό τους, βλέπουμε η Katie Holmes που είναι και μια νέα κοπέλα. Μετά την εγκυμοσύνη της όμως η χαλάρωση στην κοιλιά είναι αρκετή, έτσι δεν είναι. Και η Cindy Crawford που βέβαια είναι μιας κάποιας ηλικίας. Παρ' όλα αυτά είναι πρότυπο ομορφιάς. Είναι καλονές και οι δύο, αλλά η χαλάρωση παραμένει. Στα αριστερά είναι η Katie Holmes. Η Katie Holmes, ναι. Βλέπουμε εκεί και χαλάρωση στο μαστό εκτός από την κοιλιά όσο διακρίνεται και βλέπουμε επίσης και μια στον οφαλό, σαν οφαλοκύλη, η οποία επίσης Έχουμε εκθέσει ανεπανόρθωτα την Katie, μου φαίνεται. Φαντάζομαι δεν θα το μάθει. Είπαμε ότι στην εγκυμοσύνη αφίστανται και έρχονται σε απόσταση και η ορθή κοιλιακή. Επομένως, καθώς γίνεται ανίσχυρο, γίνεται πιο ασθενές το τείχωμα της κοιλιάς, βλέπουμε ότι στον οφαλό, στην αριστερή φωτογραφία, προβάλλει ελαφρώς το έντερο. Γίνεται μια ομφαλοκύλη, η οποία επίσης διορθώνεται με μια κοιλιοπλαστική. Και παίζει ρόλο εδώ η ηλικία, ας πούμε. Αυτή είναι μια νέα κοπέλα. Η Cindy Crawford είναι μια πιο μεγάλη γυναίκα. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, παίζει ρόλο. Ίσα-ίσα που σε νέες ηλικίες που το δέρμα έχει λιγότερες αντοχές να διαταθεί, συχνά παρατηρούμε μεγαλύτερες βλάβες στο δέρμα όταν η εγκυμοσύνη είναι σε μικρότερη ηλικία. Έχουμε πολλές φορές χειρότερα προβλήματα να διορθώσουμε. Πάμε και στα δικά μας, σε δική σας ασθενή. Δεν είναι τα δική μας τα προβλήματα. εδώ πέρα βλέπουμε μια περίπτωση όπου, όπως είπες, Έλληνα, χρειάστηκε και λιποαναρρόφηση. Δηλαδή, το δέρμα που φεύγει στην κοιλιοπλαστική είναι ουσιαστικά από το επίπεδο του οφαλού και κάτω. Δηλαδή, από το επίπεδο του οφαλού μέχρι την άβλακα που κάνει η κοιλιά. Όλο αυτό το δέρμα φεύγει. Βλέπουμε όμως στην προεγχειρητική φωτογραφία εδώ ότι αν αφήναμε το δέρμα από τον οφαλό και πάνω χωρίς λιποαναρρόφηση, τότε θα ήταν μια κοιλιά φουσκωμένη μεταχειρητικά. Γι' αυτό και πάντα, αν έχει λίπος στο δέρμα που μένει, πρέπει να το διαγνώσουμε προεγχειρητικά και να ξεκινήσουμε με λιποαναρρόφηση. Να αδειάσουμε δηλαδή από λίπος το δέρμα του επιγαστρίου, όπως λέμε, στην περιοχή πάνω από τον οφαλό, ώστε καθώς τεντωθεί να είναι και επίπεδη η κοιλιά. Βλέπουμε ότι με το εσώρουχο δεν φαίνεται η τομή. Έτσι, κρύβεται στο εσώρουχο, όπως γίνεται στο ανώτερο όριο του εσώρουχου, για να μην φαίνεται μετά.
Είναι τρομερό το αποτέλεσμα. Είναι άλλος άνθρωπος. Είναι άλλος άνθρωπος, ναι. Άλλη κοιλιά. Και φαντάζομαι και στις κινήσεις της, όταν σκύβει αυτή η γυναίκα, όταν, και στον ντύσιμό της, πραγματικά είναι άλλος άνθρωπος. Είναι πραγματικά φοβερή ανακούφιση. Απλά επαναλαμβάνω ότι όταν υπάρχει υπερήσια λίπους, δεν αρκεί και η κοιλιοπλαστική. Mm-hmm. Πρέπει να γίνεται και λιποαναρρόφηση στο δέρμα αυτό το οποίο θα μείνει, στο δέρμα του επιγαστρίου. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα φύγει η χαλάρωση του δέρματος, αλλά θα έχουμε μια κοιλιά που δεν θα είναι χαλαρή, αλλά θα είναι φουσκωμένη και θα ενοχλεί τον ασθενή. Μάλιστα. Την ασθενή εξίσου. Εντυπωσιακά και αυτά τα αποτελέσματα. Και πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο χειρουργείο για το mm-hmm. οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Για την αποκατάσταση της χαλάρωσης στα μπράτσα. Mm-hmm. Κύριε Σκούρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, και βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες. Ναι, να πω καταρχάς, η χαλάρωση των βραχιώνων είναι ένα πρόβλημα συχνό mm-hmm. και λόγω ηλικίας μπορεί να γίνει και λόγω απώλειας βάρους. Και είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί ιδιαίτερως τις Ελληνίδες. Mm-hmm. Επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία έχουμε καλοκαίρι για μεγάλο καλοκαίρι, έχουμε καλό καιρό για μεγάλο.